Οι Τούρκοι αναλυτές που εμφανίζονται στην τουρκική τηλεόραση ίσως άθελά τους μαρτυρούν τα σχέδια των Τούρκων για εισβολή στο Αιγαίο. Το ίδιο έκαναν και με τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. Ο θεωρητικός του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, Τζιχάντ Γιαϊτζή, που είναι και σύμβουλος του Ερντογάν, είπε πως εάν αποκλείσουν Λέσβο, Καστελόριζο και Χίο, ο πληθυσμός αυτών των τριών νησιών θα εξεγερθεί κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Για να καταλάβουμε, μας λέει αυτός ο Τζιχάντ, πως θα πολιορκήσουν τρία ελληνικά νησιά και δεν θα υπάρχει απάντηση από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Πραγματικά, αυτός ο Τζιχάντ λέει πολύ καλά ανέκδοτα. Να το θυμίσουμε πως ένα φιλαράκι του, κάποιος Μουσταφά, που είναι και πρόεδρος ενός τουρκικού πολιτικού κόμματος, ήρθε πριν λίγες ημέρες στο Σύνταγμα και μπροστά από την Ελληνική Βουλή τόλμησε να ανοίξει την τουρκική σημαία. Οι περαστικοί, χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι, απλά τον κυνήγησαν. Ένας άλλος γνωστός, ο Καρακούς, είπε πως ένα πόλεμο Ελλάδος-Τουρκίας, οι Τούρκοι δεν θέλουν να πλήξουν τις αμερικάνικες βάσεις που υπάρχουν σε ελληνικό έδαφος, αλλά θα αναγκαστούν να το κάνουν. Και μετά τι? Οι Αμερικάνοι δεν θα σηκώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να βομβαρδίσουν την Άγκυρα? Πραγματικά οι Τούρκοι λένε πολύ καλά ανέκδοτα. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Αμερικάνοι εύκολα μπορούν να σηκώσουν τα Β-52 που έχουν στην αεροπορική βάση του Diego Garcia στον Ινδικό ωκεανό και να βομβαρδίσουν πανεύκολα την Άγκυρα. Η απόσταση του νησιού με την Άγκυρα είναι 6.500 χιλιόμετρα, ενώ τα Β-52 έχουν αυτονομία 14.000 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι τα Β-52 μπορούν να πάνε και να έρθουν ανενόχλητα στην Άγκυρα και να την βομβαρδίσουν. Η συμπεριφορά των Τούρκων μόνο ως αλαζονική μπορεί να χαρακτηριστεί. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.